Να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Κώστα Λακαφώση. Ναι, γεια σας. Γεια σας, χαίρετε. Όσο καλό μπορεί. Ναι, πάντων. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ο λόγος που σκεφτήκαμε έτσι να συζητήσουμε μαζί σας, κύριε Λακαφώση, είναι γιατί διάβαζα τις τελευταίες ώρες, το συζητάγαμε και στο Μέγκα Σαββατοκύριακο που σας είχαμε με τον Τίνο χθες και προχθές, την ιστορία αυτή που έχει προκύψει με το, και με το άλλο και με την άλλη αμαξοστοιχεία, με το, που μετέφερε το εμπορικό φορτίο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν τουλάχιστον, φαίνεται κάποια βαγόνια τουλάχιστον να μετέφεραν σιδερόπλακες, και όπως και να έχει δεν προκύπτει να υπήρχαν έφλεκτα υλικά ή άκρως επικίνδυνα χημικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν ας πάρουμε αυτό το σενάριο ως το επικρατέστερο, αν ισχύει αυτό, αυτή η μεγάλη φωτιά που είδαμε στο βίντεο και όλοι νομίζω έτσι, τα πρώτα δευτερόλεπτα της έκρηξης, πού οφείλεται? Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε θα μιλήσουμε, γιατί εμείς έχουμε δει ένα βίντεο που έχει έρθει χέρι με χέρι από δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι βλέπουμε. Θέλω να πω, δεν είναι ένα βίντεο που είναι μέσα από τη δικογραφία και ξέρουμε ακριβώς την προέλευση και την, τι είναι, τέλος πάντων, τι δείχνει. Εγώ λοιπόν θα πω ότι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο, αν είναι πραγματικό, αντιστοιχεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα περιμέναμε. Γιατί οι ηλεκτρομηχανές που τραβάνε το τρένο, για να το πούμε πολύ απλά, είναι σαν ένα τρόλεϊ. Φανταστείτε ένα τρόλεϊ που είναι ένα γυμνό κουφάρι στην ουσία, χωρίς μηχανή, χωρίς πετρέλαια, χωρίς τίποτα άλλο, που έχει ηλεκτροκινητήρες στις ρόδες, δεν έχει μπαταρίες, δεν έχει τίποτα άλλο, παίρνει ρεύμα από τις κεραίες του και το δίνει στους ηλεκτροκινητήρες στις ρόδες. Φανταστείτε λοιπόν να κάνουμε τοπική δύο τρόλεϊ στην Αθήνα, τι θα πάρει φωτιά? Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, μάλιστα, να πούμε ότι δεν είναι δύο, είναι τρία τα τρόλεϊ εισαγωγικά, γιατί εδώ ήταν τρεις ολόιδιες ηλεκτρομηχανές κατηγορίας 120 που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Οι δύο τράβαγαν την εμπορική αμαξοστοιχεία λόγω μεγαλύτερου βάρους και η μία τράβαγε το Intercity. Γι' αυτό και αυτό το μπλε που βλέπουμε να έχει επιζήσει είναι η δεύτερη, δεν είναι η πρώτη. Βλέπουμε στα συντρίμια, αν έχετε προσέξει, μια μπλε μηχανή πεσμένη με το πλάι που είναι ολόκληρη και λέμε πώς γλίτωσε. Γλίτωσε γιατί ήταν η δεύτερη στη σειρά. Τα μπροστινά, τα δύο, έχουν διαλυθεί. Στο τρακάρισμα όμως, ξαναλέω, εμπλέκονται οχήματα τεχνολογίας και φιλοσοφίας τρόλεϊ. Πού είναι λοιπόν το ντίζελ, δεν υπάρχει. Πού είναι τα λάδια, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει μέσα κάτι αρκετό για να τροφοδοτήσει μια τόσο μεγάλη μπάλα φωτιά σε ένα μανιτάρι σαν αυτό που βλέπουμε στο βίντεο το συγκεκριμένο. Εδώ λοιπόν κάπως πρέπει να βρεθεί τι είναι αυτό. Δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ξέρουμε τι δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είναι τα αερόφρενα, δεν είναι οι μπαταρίες, δεν είναι δίζελ, δεν είναι... Και δεν έχει να κάνει και με τη σφοδρότητα της σύγκρουσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως μας το λέτε, κύριε Λακαφώση. Ναι. Είναι ναι, άλλο το θένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Ναι. Αυτό που λέγαμε κιόλας και χτες με την κυρία Γκαντώνα είναι ότι έχει συνηθίσει το μάτι μας από τον κινηματογράφο και θεωρεί δεδομένες τις μεγάλες εκρήξεις, ενώ στην πραγματική ζωή δεν υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπουμε στον κινηματογράφο να πέφτει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα άλλο και για λόγους κινηματογραφικούς να πετάγεται μια μπάλα κάτω μέτρα κτλ. Και νομίζουμε ότι έτσι γίνεται. Μα δεν γίνεται έτσι. Στα πραγματικά ατυχήματα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι πολύ σπάνιο να βγει τόσο πολύ φλόγα και φωτιά. Είναι κάτι παράξενο, τέλος πάντων. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, θεωρώ ότι είναι ανεξήγητο. Πρέπει κάποιος να βρει τι είναι αυτό. Δεν εξηγείται πάντως με τα απλά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, Θανάση, εσύ αν έχεις κάποια άλλη απορία. Τώρα στην παρούσα φάση, επειδή έχει περάσει μια εβδομάδα, οι έρευνες επικεντρώνονται πού, πέρα από το ανθρώπινο λάθος, δηλαδή. Μελετάτε κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει μεσολαβήσει για να αποφευχθεί όλο αυτό, η ταχύτητα, δεν ξέρω. Τώρα λέω και εγώ κάποια ερωτήματα που μου έρχονται έτσι. Είναι πολλά. Πάνω στη στιγμή. Έχει πολλούς τρόπους να κάνει κανείς μια έρευνα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ήδη τρέχει από την πρώτη στιγμή. Τρέχει μια έρευνα της τροχέας, γιατί η τροχέα, επειδή πρέπει να κλείσει ένα φάκελο να δώσει στον εισαγγελέα, έχει ήδη διορίσει πραγματογνώμονα και ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σαν να ήταν τροχαίο ατύχημα. Αυτό δεν είναι η μοναδική και οριστική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει. Θα γίνουν και άλλες στην πορεία. Θα γίνει σίγουρα και η έρευνα του εισαγγελέα Ντογιάκου που έχουμε ακούσει, που αυτό πάει προς τις νομικές ευθύνες.
Η τροχέα θα βγάλει ό,τι συμπεράσματα βγάλει για να κάνει το φάκελο να προχωρήσουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Εγώ πάντως επιμένω και αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή και σας το ξανά πω και θα το λέω μέχρι να το πούν πολλές φορές να το εμπεδώσουμε, είναι ότι για τη βελτίωση της κατάστασης και τη βελτίωση των συγκοινωνιών και για το πραγματικό μνημόσυνο στις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν, πρέπει να πάμε παρακάτω και να βελτιώσουμε πράγματα. Δεν είναι το θέμα να κατηγορήσουμε κάποιους και να πάνε φυλακή. Αυτό θα γίνει, εντάξει, θα πέσει ο πέλεκης δικαιοσύνης κλπ. Καλά όλα αυτά. Πώς θα γίνει όμως την επόμενη μέρα να είναι πιο ασφαλή τα τρένα. Είναι νομίζω πιο μεγάλη πρόκληση για όλους αυτό που λέτε. Εγώ αυτό που λέω και επιμένω είναι ότι η αεροπορία τα έχει λύσει αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια. Γιατί η αεροπορία και η πολιτική και η πολεμική έχει πληρώσει με αίμα το παραμικρή αυλεψία και ξέρει η αεροπορία εδώ και 100 χρόνια. Έχει πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και διαδικασίες και τρόπους ώστε να μην πέφτουν τα αεροπλάνα. Όταν λοιπόν η αεροπορία τα έχει λύσει αυτά τα πράγματα, κάπου εκεί πρέπει να ψάξουμε για απαντήσεις. Θεωρώ ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, για παράδειγμα, με την αεροπορική λογική, θα μπορούσε να ερευνήσει σαν μια τρίτη, τέταρτη ενδεχομένως έρευνα, ίσως όχι η πρώτη έρευνα που θα βγάλει τους ενόχους, αλλά χρειάζεται και μια τέτοια συμπληρωματική έρευνα που θα κάνει root cause ανάλυση. Θα βρει το root cause, τη ρίζα του προβλήματος. Τι πραγματικά φταίει. Ναι, δεν πάτησα το κουμπί. Γιατί όμως δεν το πάτησα. Ήξερα να το πατήσω. Μήπως κάποιος δεν μου είπε. Μήπως. Τι συμβαίνει πραγματικά σε κάθε ατύχημα. Έτσι λειτουργούν οι αεροπορικές διερευνήσεις. Και όπως λέει, από πάντα μας έλεγε ο ακριβώς Τσολάκης, που πάντα θα τον μνημονεύω, είναι ο αρχαιότερος όλων και αυτός που έστησε την. Ένας δάσκαλος, εγώ θα πω έτσι, να το πούμε αυτό. Έλεγε πάντα και μου το έχει πει και πολύ πρόσφατα σε μια συζήτηση που είχαμε για ένα άλλο θέμα, όχι αεροπορικό. Μου λέει: δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει. Μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την ασφάλεια της επόμενης ημέρας. Το ποιος φταίει θα το βρούμε άλλοι. Είναι άλλοι μηχανισμοί να δουν ποιος φταίει και να τον πάνε φυλακή. Εμάς, σαν διερευνητές, μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε ώστε η επόμενη μέρα να είναι πιο ασφαλής. Κύριε Λακαφό, θα έχουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα συγκεκριμένη απάντηση για το τι έφταξε και για τις τεχνικές ελλείψεις και την εν της πράγμας επιρροή του στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Αυτό έχει πολλά σκέλη. Δηλαδή το πολύ χοντρικό, το υτροχονομικού τύπου έρευνα, πιστεύω ότι και σήμερα που μιλάμε μπορεί να είναι σχεδόν έτοιμη. Δηλαδή είναι πολύ γρήγορο και πολύ εύκολο να βρούμε ποιος φταίει στην πράξη και ποιος έκανε λάθος. Αυτό αμέσως. Δηλαδή, αν έχουμε όλα τα δεδομένα, αν έχουμε τις καταγραφές. Και νομίζω ότι είναι και το κομμάτι που ήδη υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το τι είπε. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό γίνεται λοιπόν πολύ γρήγορα. Το να κάνει κανείς μια πληρέστερη μελέτη και να ψάξει όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα πώς θα δουλέψει και πόσο θα πιεστεί, πόσο γρήγορα θα κάνει τη δουλειά του και με πόση προσοχή. Δηλαδή, γίνεται και σε μία εβδομάδα, γίνεται και σε ένα μήνα, γίνεται και σε ένα χρόνο. Εύλογο χρονικό διάστημα για μια τέτοια μελέτη θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 2-3 μήνες. Αλλά απ' την άλλη, άμα πρέπει επειγόντως να κάνουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι και συντομότερα. Πάντως η ουσία είναι να κάνουμε κάτι, και με αυτό να κλείσουμε κιόλας, να κάνουμε κάτι που να διασφαλίζει τα επόμενα χρόνια και τα ασφαλή δρομολόγια. Αυτό έχει τώρα σημασία. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και θα σας ξαναπώ ότι υπάρχει τρόπος. Καλά, τα ηλεκτρονικά συστήματα το είπαμε από την πρώτη μέρα. Σίγουρα είναι απαραίτητα. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για διαδικασίες. Μάλιστα. Διαδικασίες. Σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Λακαφώση. Χαίρετε, γεια σας.